πραγματικότητα και όλα αυτά επηρεάζουν τη εξουσία στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Εν πάση περιπτώσει, να μιλήσω για τους τέσσερις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης που μέσα εκεί έχουμε και την εθνική στρατηγική. Απλά ήθελα να ξεκινήσω γκρινιάζοντας, παρότι η ελληνική εταιρεία λειτουργεί σε ένας επιστημονικός οργανισμός, δεν μου αρέσει η λέξη ΜΚΙΟ γιατί το τελευταίο καιρό που το μεταναστευτικό το ΜΚΙΟ δείχνει σε άλλες κατευθύνσεις. Θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση, για την εθνική στρατηγική, για την εξωστρέφεια και την πρόταση του Λουτζής που μίλησε και η Υπουργός και για την καινοτομία. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη που θα έπρεπε να έχει ένα κράτος. Και το αναλαμβάνουμε με εθελοντικό σκοπό, με μεγάλη δουλειά, με πάρα πολύ τεράστια, με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πετύχει τι? Μεταπτυχιακό, Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και Port Management, όπου δεν υπήρχε η έννοια του Port Management, δηλαδή τη διοίκηση συνδυμένων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πάνω από 300 τόσα λιμάνια. Είναι απαράδεκτο να μιλάμε για την ανάπτυξη του λιμένου στο Πειραιά, για τη Θεσσαλονίκη, για την Οικουμενίτσα, για την Αλεξανδρούπολη, να φτιάχνουμε ευθείες, σταυρούς κτλ. Και να μην ξέρουμε πώς θα διοικήσουμε τα λιμάνια. Και να μην έχουμε στελεχειακό δυναμικό να στελεχώσει τα λιμάνια. Με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιουργήσαμε για πρώτη φορά ένα Executive Program in Logistics Innovation, το οποίο έχει κύριο στόχο να μπει μέσα στην αγορά, να πάρει τα στελέχη τα οποία βρίσκονται δουλεύοντας χωρίς να έχουν ένα μεγάλο επίπεδο γνώσης και να τα εκπαιδεύσει. Με το καποδιστριακό έχουμε κάνει προγενέστερα τα κομμάτια του e-learning, τα εκπαιδευτικά τμήματα του e-learning και δύο χρονιές μαζί με τον καθηγητή τον κύριο Λαδόπουλο δημιουργούμε τα business days όπου παίρνουμε μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους πηγαίνουμε στην πραγματική οικονομία, κάνουμε επισκέψεις μέσα στους χώρους δουλειάς, κάνουμε επισκέψεις σε εταιρείες οι οποίες είναι εμβληματικές στην Ελλάδα και έτσι μαθαίνουν ή βλέπουν οσμίζονται το πώς είναι η πραγματική οικονομία. Στην Ελλάδα έχουμε πλήθος εκατοντάδες χιλιάδες μεταπτυχιακά τμήματα. Το γιατί δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω. Τόσα πολλά, τα οποία συνήθως το ένα επικαλύπτει το άλλο. Έχουμε και για την εφοδιαστική ελυσίδα, έχουμε και για τα logistics. Προπτυχιακά έχουμε, το είπε και η βουλευτής μας. Γιατί δεν έχουμε? Ούτε ένα. Δύο ΑΤΕΗ, ένα στη Κατερίνη και ένα στη Θήβα. Και μετά τι γίνεται? Το χάος. Και γιατί? Γιατί να μην αντιγράψουμε άλλα μοντέλα? Γιατί να μην αντιγράψουμε το μοντέλο της Ολλανδίας, το οποίο έχει 10 προπτυχιακά και άλλα τόσα μεταπτυχιακά? Και τι έχει κερδίσει επειδή είναι και αγγλόφωνα? Το 15% των φοιτητών έρχεται από το εξωτερικό και αφήνει το ωραίο συνάλλαγμά του που στην Ολλανδία. Γιατί όχι στην Ελλάδα, διαμετακομιστικός κόμβος είμαστε. Δεν θα γίνουμε. Είμαστε. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Οι επενδύσεις της Κόσκο στην Ελλάδα το θεμελίωσαν. Εξωστρέφεια. Η ελληνική εταιρεία Logistics φωνάζει εδώ και χρόνια. Θα συνεχίσει να φωνάζει. Η προώθηση των ελληνικών Logistics γίνεται όπως είπε και ο κύριος Μαΐλης στο μήνυμά του, φέτος για πρώτη φορά από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο με τη δημιουργία του Εθνικού Περιπτέρου, το οποίο το υποστηρίζουμε, αν θέλετε μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία και στο φάκελο του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου, οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Πώς μπορούμε να δώσουμε έμφαση και το investing, Greece Enterprise, Greece, δεν ξέρω πώς λέγεται, να μην βοηθάει καθόλου την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και να πρέπει όλοι εμείς, οι οποίοι βρισκόμαστε στον επιχειρηματικό χώρο, να βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη, μέχρι πότε, νομίζω ότι στερεύουν
τα έσοδά μας για να κάνουμε τι, για να κάνουμε εξωστρέφεια. Μία εξωστρέφεια την οποία θα έπρεπε να την έχουμε έτοιμη. Ζητάμε λοιπόν τη δημιουργία του Οργανισμού Προώθησης Ελληνικών Logistics. Για μας είναι ένα απαραίτητο εργαλείο. Δεν είναι άλλο ένα εργαλείο. Ξέρουμε ότι έχουν αποτύχει χιλιάδες πράγματα στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν αποτύχει δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι παραγωγικό, δυναμικό και αναπτυξιακό. Εθνική στρατηγική. Ήταν το πρώτο που είπα. Εμείς έχουμε συμβάλει, βρισκόμαστε μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο θεσμικά και από τη στιγμή που οι προηγούμενες ηγεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Logistics έχουν θέσει την Ελληνική Εταιρεία Logistics ως θεσμικό παράγοντα στην ελληνική πολιτεία, η Ελληνική Εταιρεία Logistics οφείλει να παράγει πολιτική. Και όταν λέμε πολιτική, εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθώ, γιατί η Ελληνική Εταιρεία Logistics ως επιστημονικός οργανισμός δεν έχει κανένα χρώμα. Το μοναδικό της χρώμα είναι ότι θέλουμε να βοηθήσουμε το τομέα, θέλουμε να βοηθήσουμε και να ενδυναμώσουμε την εθνική μας οικονομία, θέλουμε να βοηθήσουμε την παιδεία μας και την εκπαίδευσή μας και θέλουμε να αναπτυχθούμε σε ανεξάρτητα πολιτικών αποχρώσεων. Άρα εμείς τι λέμε λοιπόν. Okay, τη γράψαμε την Εθνική Στρατηγική το 2009. Την επικοινοποιήσαμε το 2013. Την κάναμε νόμο το 2014. Είμαστε στο Εθνικό Συμβούλιο Φλεβάρι του 2016. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και να συγκροτηθεί το Συμβούλιο. Ακόμα επεξεργαζόμαστε. Και τώρα πάλι ξαναεξεργαζόμαστε στο Υπουργείο Μεταφορών άλλα στρατηγικά σχέδια κτλ. Πότε θα περάσουμε στη δράση. Τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε βασικά βήματα τα οποία θέλουμε να τα έχουμε στην επιχειρηματικότητα για να μπορούμε να δουλέψουμε. Τι είπε ο κ. Τσέντα προηγουμένως. Εγώ κράτησα μία λέξη. Μία φράση, μάλλον δύο λέξεις κράτησα. Και το οποίο θα το συγκρίνω και με το κομμάτι του ΕΠΑΝΕΚ, αναπτυξιακός νόμος και το καθεξής, το οποίο το επανέλαβα και το 19ο συνέδριο, θα το επαναλάβω και σήμερα. Είναι προσωπική μου άποψη και οφείλω να την πω. ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΚ, αναπτυξιακή νόμη με τη μορφή που είναι, είναι μισή ασπιρίνη σε κάποιον βαθύ. Είναι μη αναπτυξιακά στοιχεία. Δεν είναι μόνο η χαμηλή απορρόφηση, είναι και η διαδικασία και είναι όλο το κομμάτι το οποίο οι σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ συμβούλων, εταιριών και ούτω καθεξής, οι οποίες για μένα είναι απόλυτα λανθασμένες. Κίνητρα χρειάζεται η αγορά. Κίνητρα. Δεν χρειάζεται χρήμα το οποίο, ας με επιτραπεί η έκφραση, παρότι έχει συζητηθεί με διαφορετικό και πολύ κακό υποτρόπο η διαπλοκή μεταξύ των ιδιωτών κτλ. Δεν φταίει μόνο το ελληνικό δημόσιο, φταίνει και οι ιδιώτες. Όλοι σας όσοι έχετε συμπεριληφθεί στο ΕΣΠΑ και έχετε παιδιά, έχετε αγοράσει και ένα λάπτοπ το οποίο το έχετε βάλει μέσα στο ΕΣΠΑ για τα παιδιά σας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν δράσεις, συγκεκριμένες πραγματικές δράσεις. Εμείς ήμασταν εκεί, βρεθήκαμε. Μέλη του ΔΣ, δουλέψαμε, εισακουστήκαμε. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το οποίο έχουμε εδώ. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό που είπε ο κ. Τζένετ, που είναι τι asset creation. Τι είπαμε στην αρχή, τι είχα πει μάλλον στην αρχή για τον Μάρκο, Αβρίλιο κτλ. Η ζωή είναι μια φαντασίωση. Δεν πρέπει να ζούμε σε φαντασιώσεις. Και εμείς στον επιχειρηματικό κόσμο. Πρέπει να δημιουργούμε πάγια. Πρέπει να δημιουργήσουμε αξίες. Και πρέπει βέβαια να έχουμε και το περιβάλλον και τις υποδομές για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τα είπα προηγουμένως. Άρα λοιπόν, χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα, χρειάζονται κίνητρα. Πόσο μπορούν να βοηθήσουν, τι σημαίνει ξεκάθαρη προσέγγιση και συγκεκριμένες δράσεις στα agro-logistics. Συζητήσαμε, είπε και η Υπουργός, ναι, ok, agro-logistics, πώς, με ποια αγροτική και πρωτογενή παραγωγή.
πρέπει να βοηθηθεί η πρωτογενής παραγωγή για να φέρει το προϊόν που λένε τεράστιες και μεγάλες ποσότητες στην Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατανάλωση, γιατί εκεί πρέπει να τη φέρει για να δημιουργήσουμε πλούτο. Διότι διαφορετικά δεν υπάρχει πλούτος. Το 2007 ο τότε πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας Logistics, ο κύριος Αλεξόπουλος, ο Κώστας που είναι μαζί μας, είχε καταθέσει στο τότε πρωθυπουργό ένα φυλάδιο, το χρησιμοποίησα και πέρσι, το χρησιμοποιώ και φέτος, όπου μας δείχνει εδώ τη τότε δομή της ελληνικής κυβέρνησης. Σε σχέση με τα Logistics. Ένα πολυδέλαρο, δύστροπο σύστημα. Ο τότε πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ από ό,τι ξέρω την ιστορία, έδωσε την μελέτη και το σχέδιο στον τότε υπουργό του, να μην αναφέρω το όνομα, και χάθηκε. Διότι δεν χρειάζεται μόνο, χρειάζεται βούληση σε όλους τους τομείς. Λέμε λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε από το 2007, με σοβαρή βούληση τότε από τον τότε πρωθυπουργό, θεσμοθετήθηκε το 2014 κλπ. Αλλά πού δεν φτάσαμε, αυτό που ζήταγε τότε η ελληνική εταιρεία Logistics, και το εξηγώ, αυτά είναι τα υπουργεία μας σήμερα. Οικονομίας, υποδομών, αγροτικής ανάπτυξης, ναυτιλίας, εσωτερικών, υγείας, οικονομικών, εργασίας, περιβάλλοντος και ενέργειας, σημειώστε το, παιδείας, πολιτισμού. Τι κοινό έχουν όλα αυτά τα υπουργεία το 2016. Τα logistics και τηλεφωνία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει υπουργείο που δομικά να μην εσωκλεί logistics μέσα στην καθημερινότητά του. Και τι λέμε εμείς. Πώς είναι δυνατόν η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics να είναι μια υπουργική υπόθεση δύο υπουργείων και πολλές φορές αυτό φέρνει και τριβές και αντιθέσεις και αντιπαλότητες μεταξύ των δύο υπουργείων αντί να δημιουργηθεί ένας τομέας που θα μπει μέσα στο οργανόγραμμα της κυβέρνησης, όπου μπορεί να ονομαστεί ειδική γραμματεία εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, ονομάστε τι όπως θέλετε. Μέσα στο οργανόγραμμα οφείλουμε και πρέπει να έχουμε τα logistics. Εάν δεν τα έχουμε, δεν θα τα εκμεταλλευτούμε ποτέ. Και θέλω να κλείσω για να σας δώσω και το περιθώριο να ξεκουραστείτε, να πιείτε το καφέ σας, λίγο νερό και οι επισήμοι μας εδώ χρειαστήκαν το νερό επιγόντως. Ο James Middleton Cox, ο οποίος ήταν κυβερνήτης του Οχάιο το 1920, είπε το εξής, το 1920, σημειώστε το. Κύριε Χελτόπουλο, δεν ξέρω αν το ξέρατε. Behind every great leader, there was even a greater logistician. Εάν αυτό υπάρξει στη δημόσια διοίκηση, στην επιχειρηματικότητα, στην εκπαίδευση, θα έχουμε καλύτερο σύστημα υγείας. Δεν θα έχουμε ελλείψεις. Δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία λείπουν. Βρίσκονται υπόγεια με υλικά τα οποία λείπουν, γιατί δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Γιατί, δεν έχουμε logistics. Έχουμε εκπαιδευτικά βιβλία, τα οποία μπορεί να διανύμονται 5 φορές μέσα στο χρόνο. Γιατί, δεν έχουμε logistics, δεν έχουμε πλάνη, δεν έχουμε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Έχουμε ενέργεια. Ποιος θα διαχειριστεί την ενέργεια. Δεν χρειάζεται τα logistics. Δεν χρειάζεται μόνο βούληση. Χρειάζονται δράσεις. Εμείς είμαστε εδώ επιστημονικά στηρίζοντας όλοι και την οποιασδήποτε κυβερνήσει, του οποιοδήποτε υπουργού, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα παλιό ρητό που είπε ότι εμεί ακόμα και με τον διάβολο μπορούμε να συνεργαστούμε, εάν είναι προ όφελο τη πατρίδα μα. Και θα συνεργαστούμε. Και το έχουμε δείξει και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση
και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή που καταλαβαίνετε.